Του Χριστού αδελφή, θα διαβάσουμε συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης ΚΓ κεφάλαιο, 23 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο Σελής λοιπόν 692 Ιερεμίας ο Προφήτης ΚΓ 23 κεφάλαιο και ένα εδάφιο και πρώτο εδάφιο ο έις εις τους ποιμένας, τους φθύροντας και διασκορπίζοντας τα πρόβατα της βοσκής μου», λέει ο Κύριος. «Δια τούτο ούτω», λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, «κάδαν το ποιμένον ή την εσπιμένουση του λαού μου». «Σείς διασκορπίσατε τα πρόβατά μου και αποδιώξατε αυτά και δεν επισκέφθητε αυτά». Επειδή εγώ, θέλω επισκεφθεί εφημάς την κακίαν των έργων ημών», λέγει ο Κύριος. Και εγώ θέλω συνάξει το υπόλοιπο των προβάτων μου εκ πάντων των τόπων όπου εδίωξα αυτά και θέλω επιστρέψει αυτά πάλι στα βοσκά αυτών και θέλω συγκαρποφορήσει και πληθυνθεί και θέλω καταστήσει ποιμένας επ' αυτά και θέλω συμπημένη αυτά και δεν θέλω συμφοβηθεί πλέον ουδέ τρομάξει ουδέ εκλείψει λέγει Κύριος. «Ειδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος και θέλω ανεγύρι στον Δαβίδ βλαστών δίκαιων και βασιλεύστε βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνη επί της γης. Εν τες μέρες αυτού ο Ιούδας θέλει σωθεί και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και τούτο είναι το όνομα αυτού με το οποίο θέλει ονομαστεί ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Δια τούτο Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και δεν θέλουν συνειπή πλέον ζει ο Κύριος όσοι ανοίγαγε στου τους Ιούς Ισραήλ εκείς Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος όσοι ανοίγαγε και όσοι τι έφερε, το σπέρμα του οίκου Ισραήλ εκ της γης του βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχα διώξει αυτούς και θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Αμήν. Συνεχίζει λοιπόν τον προφητικό του λόγο ο Ιερεμίας, απευθυνόμενος τώρα προς τους πιμένες του λαού Ισραήλ, προς τους πιμένες που πιμένουν, που επισκοπούν, που φροντίζουν να τρέφονται, να είναι υγιεί τα πρόβατα του Κυρίου. Και απευθύνεται με το φοβερό αυτό επιφώνημα «Ουέ, αλίμονός σας». Και αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Κύριος λέει «Ουέ», ο άνθρωπος πρέπει να φοβάται και να μετανοεί. «Ουέ, λοιπόν, στους ποιμένες που εδόθη σε αυτούς εξουσία να ποιμένουνε πρόβατα του Θεού». Και ξέρετε, οι ποιμένες εν γέννη είναι μέσα στην Εκκλησία ποιμένες των εκκλησιών, αλλά σε όλους μας ο Θεός έχει δώσει εξουσία, έχει δώσει κάποιες εξουσίες για να φροντίζουν και να ποιμένουν ανθρώπους. Στον σύζυγο, στον άντρα, έχει δώσει εξουσία να ποιμένει την οικογένειά του. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη ευθύνη να την κυβερνά καλώς τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στη μητέρα έχει, εξουσία, έχει δώσει εξουσία ο Θεός να ποιμένει τα παιδιά της, Γι' αυτό πρέπει να φροντίζει να τα ταπειμένει καλός. Μέσα στην Εκκλησία έχει θέση πρεσβυτέρος που πρέπει να ποιμένουν καλός. Και τι σημαίνει καλός και τι σημαίνει κακός θα μας το εξηγήσει ο Λόγος του Θεού. Δια τούτο λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ κατά των ποιμένων οι οποίοι ποιμένουν το λαό το δικό μου πρώτον, σεις διασκορπίσατε τα πρόβατά μου. Δηλαδή ήταν μαζεμένα και εσείς τα διασκορπίσατε, τα διώξατε. Και είναι πολύ σοβαρό αδερφοί αγαπητοί γιατί ο Χριστός λέει τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Και έρχεται πάλι ο Λόγος του Θεού να πει ποιμένες διώχνετε τα πρόβατα. Και διώχνετε τα πρόβατα γιατί η συμπεριφορά σας δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι δεν μοιάζεται στον ποιμένα τον καλό. Ο ποιμένας ο καλός τι λέει, τι κάνει, όπως ομολογεί και ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι ο μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Προβλέπει ο ποιμένας πρώτον πρώτον την μη στέρηση. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει έλλειψη. Έλλειψης αγάπης, έλλειψη χαράς, έλλειψης παιδείας και νουθεσίας. Ό,τι ανάγκες έχει το πίμνιο, ό,τι ανάγκες έχει το πρόβατο, ευθύνη για να τις καλύπτει την έχει ο ποιμένας. Και από τον ποιμένα θα ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, όταν μας έχει δώσει ο Θεός ευθύνη σε πρόσωπα, και μάλιστα πιστά αυτή την ευθύνη να την παίρνουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, με πολύ μεγάλη καθαρότητα και αγιασμό και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και ευθύτητα. Βεβαίως αναγνωρίζουμε και ο Θεός το θέλει να το αναγνωρίσουμε αλλά και είναι και αληθές. Αναγνωρίζουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να επιμένουμε καλά. Δεν έχουμε την ικανότητα, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε το χρόνο δεν έχουμε την πύρα. Δεν έχουμε βασικά χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν κάποιον άντρα να είναι καλός σύζυγος και πατέρας. Κάποια γυναίκα να είναι καλή μητέρα. Αλλά όπως έχει προβλέψει ο Θεός για τους γονείς να αφιερώνουν τα παιδιά τους στο Χριστό επειδή αναγνωρίζουν την αδυναμία τους την αδυναμία τους να πράττουν σωστά σαν γονείς ακόμη περισσότερο και με μεγαλύτερο ακόμη φόβο ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο έργο του Θεού και έχει την οποιαδήποτε ευθύνη μέσα στο έργο του Θεού μέσα στα παιδιά του Θεού πρέπει να αφιερώνει και αυτό το επιμένω και θέλω σας παρακαλώ να το προσέχουμε. Να αφιερώνεις στο Θεό αυτούς που πηγαίνει. Να πάει, να πάει λοιπόν στον Κύριο ο άντρας και να πει Κύριε αφιερώνω τη γυναίκα μου σε σένα Αφιερώνω τα παιδιά μου σε σένα Δεν μπορώ να τα καταφέρω εγώ Δεν μπορώ εγώ να τακτοποιήσω ανθρωπίνως τη σχέση μου που, Με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου που να είναι βάρες την οποίον σου Δεν μπορώ πόσο μάλλον μέσα στην Εκκλησία. Την Εκκλησία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τη σηκώσει στην πλάτη του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη της Εκκλησίας. Την ευθύνη της Εκκλησίας γιατί είναι δική του, την έχει στα χέρια, της, στα χέρια του ο Χριστός. Αλλά πρέπει να το θυμόμαστε και να το δίνουμε στον Χριστό. Εσύ Κύριε Θεέ μου θα αναλάβεις την Εκκλησία αυτή. Εσύ θα αναλάβεις αυτά τα αδέλφια. Εσύ θα αναλάβεις την οικογένειά μου. Και όχι μόνο μια φορά. Αυτή η αφιέρωση πρέπει να είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτή η αφιέρωση που ξεκινάει από την επίγνωση της αδυναμίας μας. Της ανικανότητάς μας. Είμαστε ανίκανοι για να πράξουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Μόνο με τη χάρη του Χριστού. Και κάτι αδερφοί που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Υπάρχουν στιγμές που βρίσκουμε χάρη από το Θεό και κάνουμε πολλά πράγματα για την Εκκλησία. Κάνουμε πολλά πράγματα ευάρεστα στα μάτια του Θεού. Εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος. Ένας κίνδυνος πολύ σοβαρός να χάσουμε και το μισθό μας και να βρεθούμε και ένοχοι ενώπιον του Θεού όταν κάνουμε πραγματικά έτσι πως θέλει ο Θεός το έργο μας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην οικογένειά μας. Το πρώτο είναι μέσα στην Εκκλησία κάνω κάτι και γογγίζω. Καλό κάνω, αλλά γογγίζω. Κορόιδο είμαι εγώ, εγώ θα τα κάνω όλα. Μέσα στην Εκκλησία ό,τι κάνουμε και ό,τι κάνουμε στο όνομα του Χριστού και στο σπίτι μας και για τα αδέλφια μας, το κάνουμε με χαρά, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Όταν βγαίνει από την καρδιά μας παράπονο και εγωγισμός, έρχεται ο Κύριος και λέει μηδέν μισθός. Και πρόσεξε, μη βρεθείς και ενόχος ενώπιον του Θεού. Φοβερός κίνδυνος. Γιατί, γιατί συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και ανοηταίνουμε. Γιατί, γιατί νομίζουμε ότι στεκόμαστε και κάνουμε κάτι. Ρε, τι σπουδαίος είμαι εγώ, χθε είχε έρθει ένα αδερφό γιατί την έπαθα και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ε, από την πείρα μα και από τι αποτυχίε μα ομολογούμε και κηρύττουμε. Χθε λοιπόν είχε έρθει ένα αδερφό καλό από μια άλλη εκκλησία. Τελειώσαμε το μάθημα, πήγαμε σπίτι, ήμουν κουρασμένο. λέω τώρα θα πάμε στην προσευχή, αλλά είμαι πολύ κουρασμένο γιατί είμαι από τα ξημερώματα όρθιο. Κάπου εκείνη τη στιγμή με χτύπησε η καρδιά μου. Ήρθε ο κύριο και μου λέει: Φέρτε αυτά που πήρε. <laughs> πω, πω. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πήγαμε και προσευχηθήκαμε, πήγε η Άννα να παρκάρει, σε λίγο γυρίζει η Άννα, μου λέει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, το αυτοκίνητο λέει, μπερδεύτηκε σε κάτι αλυσίδε. Τότε κατάλαβα. Και λέω, κύριε, όχι μόνο έχασα το μισθό, βρέθηκα και ένοχο. Συγχώρεσαι με, σε παρακαλώ. Σε ένα λεπτό, δύο λεπτά έρχεται, τακτοποιήθηκε λέει. Είναι λοιπόν δύο τα προβλήματα που ο καλός σύζυγος, η καλή μητέρα, ο καλός αδελφός, ο καλός πρεσβύτερο ο καλός χριστιανός μπορεί να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά επειδή είναι καλός. Το πρώτο είναι να αγωγήσει και το δεύτερο είναι να καυχηθεί. Αυτά τα δύο να τα θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Ο γογγισμός και η καύχεσης δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Καθόλου δεν αρέσει στο Θεό. Όποιος νομίζει ότι στέκεται, ας προσέχει γιατί θα πέσει. Οι ποιμένες λοιπόν εδώ δεν είναι καλοί ποιμένες, ούτε γογγίζουν, ούτε καυχόνται, αλλά το περπάτημά τους είναι απαράδεκτο στα μάτια του Θεού. Διασκορπίζουν τα πρόβατα το πρώτον, τα κλωτσάνε. Και γιατί, γιατί έχουν έλλειψη αγάπης. Δεν μπορείς να είσαι καλός σύζυγος αν δεν αγαπάς τη γυναίκα σου, δεν γίνεται αυτό. Αντιθέτω, δεν μπορείς να είσαι κακός σύζυγος αν αγαπάς τη γυναίκα σου. Δεν μπορείς να είσαι. Και λάθη να κάνεις η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Όταν λοιπόν κλωτσά τα παιδιά σου, είτε από σοφία, και ξέρετε επειδή είμαστε και οι πατεράδες τα μικρά παιδιά και πιο δυνατοί, απλώνουμε τη χειρούκλα μας, πα, μια σφαλιάρα. Κάτσε, τι κάνει εκεί. Εμπαιδεία και νουθεσία, κυρίου λέει ο Θεός. Η παιδεία είναι τη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αν χρειαστεί για να το ρίξεις και καμία στα μαλακά να το κάνει, αλλά μέχρι εκεί, όχι στην οργή σου. Δεν μιλάω τώρα για ένα άντρα να δένει τη γυναίκα, αυτό είναι φοβερό και απαράδεκτο. Γιατί ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, όταν πληγώσεις κάποιον, είναι σαν να καρφί, μια λόγχη που μπαίνει στην καρδιά. Μετά με τα βγαίνει, αλλά το σημάδι μένει. Προσέχουμε να είμαστε προσεκτικοί, να μην πληγώνουμε. Να προσέχουμε να είμαστε πραείς και ταπεινοί στην καρδιά. Να μην θλίβουμε και καταθλίβουμε τους ανθρώπους. Να μην πικραίνουμε, γιατί φεύγουν τα πρόβατα. Λέει, μεγαλώνει το παιδί και λέει, δεν μπορώ εγώ να κάτσω σε αυτό το σπίτι. Γιατί, γιατί όλο τσακωνόσαστε. Δεν μπορώ εγώ τώρα, εγώ θα φύγω. Όταν όμως το παιδί έχει καλές παραστάσεις, καλές εμπειρίες από ένα ευλογημένο πάντοτε χριστιανικό σπίτι, τότε το, το παιδί καμαρώνει. Όπως εμείς καμαρώνουμε για τον Χριστό. Καυχόμεθα. Καυχόμενος εν κυρίως καυχάτε. Έτσι και τα παιδιά καμαρώνουν για τους γονείς. Έτσι και η εκκλησία καμαρώνει για τους πρεσβύτερους, για τους ποιμένες, όταν όμω ο πρεσβύτερο ή επιμένα ή οποιοδήποτε έχει εξουσία κλωτσάει, γρατζουνάει, πληγώνει, θυμώνει, αγριεύει, περιφρονεί, θα φύγει. Και μετά να το μαζέψει, δεν μαζεύεται. Αλλά το θέμα δεν είναι αν φύγει ή δεν φύγει. Το θέμα είναι πώ θα τα βγάλουμε πέρα με τον κύριο που μα έδωσε την εξουσία και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να την αφαιρέσει την εξουσία. Δεύτερον, αποδιώξατε Παραπλανήσατε, πλανήσατε τα πρόβατα Τα διώξατε και τα πλανήσατε Τα διώξατε μακριά από τον Κύριο Έχω τη γνώμη μου, έχω την άποψή μου Δεν με ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη κανενός Πολλές φορές έρχονται αδερφοί Τι να κάνω αδερφέ Όταν ακούω τι να κάνω εμένα με πιάνει η καρδιά μου Λόγω, Περίμενε τι να σου πω Προσευχηθούμε να μας οδηγήσει ο Θεός. Μην κάνουμε λάθος, γιατί είναι φοβερό, αδερφοί. Και θέλω να προσέξουμε δύο πράγματα. Είναι φοβερό να προσέφει το πρεσβύτερο σε ασθενή και ο ασθενής να χειροτερεύει. Να είναι και να γίνεται άρρωστο. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Είναι φοβερό να σε ρωτάει ο αδελφός σε ένα πρεσβύτερο τι να κάνω και να το κάνει αυτό που του λες και να καταστρέφεται. Να ανοίξω αυτή τη δουλειά, άνοιξε τη και πάει φυλακή μετά πολύ φοβερό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, προσέξτε τις συμβουλές σας. Δεν ξέρουμε, αδερφοί. Και να το συνειδητοποιήσουμε καλά. Κανένας μας δεν ξέρει. Δεν υπάρχουν ανάμεσά μας τόσο σοφοί άνθρωποι που να ξέρουν τη λύση όλων των πραγμάτων. Αλλά έχουμε Κύριο. Και όταν με ρωτάνε λέω προσευχήσου. Μην παίρνεις ευθύνη συμβουλής. Μην παίρνει ευθύνη, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις Αλλά και από την άλλη μεριά, μην δέχεσαι να σε συμβουλεύσουνε αν δεν έχεις προσευχηθεί. Θα πάω να ρωτήσω κάποιο πρεσβύτερο: Να πα, προσευχήσου πρώτα. Είναι σοβαρό το θέμα, ανίστεψε κιόλα. Να τον φωτίσει ο Θεός Έπειτα, μην παίρνει συμβουλέ από φίλου. Ο φίλο μου και ο αδερφό μου, ο αδερφό μου και η αδερφή μου, η αδερφή μου και ο αδερφό μου. Και είναι φο... επικίνδυνα πράγματα αυτά. Πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά. Να είμαστε πολύ φιδωλοί στη γνώμη μας γιατί μπορούμε να τα πλανήσουμε τα πρόβατα. Να πρέπει να πάνε από εκεί και εμείς να του λέμε όχι από εδώ θα πας, μα από εδώ είναι γκρεμό. από εδώ είναι αποτυχία. Για σκεφτείτε τώρα έναν πιμένα να οδηγεί τα πρόβατα αντί σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα να πάψεις, να τα οδηγεί σε αγκάθια, σε τριβόλια και σε ξηρασία. Τι σόι είναι αυτός. Και έχει την ευθύνη, αυτό θα οδηγεί. Γι' αυτό τι λέει ο λόγο του Θεού. Μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί μεγαλύτεραν κατάκριση θα λάβετε. Μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε δάσκαλοι. Μέσα στην Εκκλησία δάσκαλο είναι ο Χριστό. Εμεί τι είμαστε, μαθητέ. Και προσπαθούμε, παρακολουθούμε, παρατηρούμε ποιο από πού θα μα μιλήσει ο Θεό. Μην νομίζει κανεί ότι είναι σοφό. Μην νομίζει κανείς ότι ξέρει. Μην νομίζει κανείς ότι προσεύχεται και ο Θεός του λέει τι να κάνει ο άλλος. Ο Θεός να μας φυλάει να μην καταστρέφουμε ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Απλανήσατε τα πρόβατα και δεν τα επισκεφθήκατε, δεν τα φροντίσατε. Τα κλωτσίσατε τα πλανήσατε και δεν τα αγαπήσατε, δεν τα φροντίσατε, δεν τα επισκεφθήκατε. Αυτό είναι τα χαρακτηριστικά όχι μόνο του κακού ποιμένα, του κακού χριστιανού. Είσαι κακός χριστιανός, απαράδεκτος χριστιανός, επικίνδυνος χριστιανός. Επικίνδυνος για τους άλλους πρώτα και για τον εαυτό σου ύστερα. Γιατί έρχεται ο Θεός και λέει, επειδή εγώ λοιπόν είδα ότι εσύ κλωτσάς, γρατζουνάς και διώχνεις. Επειδή εσύ λες γνώμες απαράδεκτες, λανθασμένες και επικίνδυνες. Και επειδή εσύ όταν βλέπεις κάποιον στενοχωρημένο, ταλαιπωρημένο, άρρωστο, πεινασμένο, διψασμένο, δεν τον φροντίζεις, αλλά διαφορείς, γι' αυτό και εγώ θα επισκεφθώ την κακία σας. Μα δεν είμαι κακός, λάθος έκανα. Κακός είσαι, κακός ποιμένας είσαι. Εγώ θα επισκεφθώ την κακία σας και θα έρθω εναντίον σας και θα σας βγάλω από τη μέση. Και εγώ, Κύριος, θα συνάξω το υπόλοιπο, ό,τι απέμεινε από αυτά τα οποία καταστρέψατε. Μια σκεφτείτε, αδερφοί, να μεγαλώνεις παιδιά και να τα καταστρέφεις. Με τη συμπεριφορά σου, με την ανοησία σου, με την αμαρτία σου. Να τα καταστρέφεις Με τι συμπεριφορέ, με τη γνώμη σου, με τη, με τη συμβουλή σου. Να τα διώχνει, να μην αντέχουν την παρουσία σου, να τα πλανάς και να μην τα φροντίζει όταν έχουν την ανάγκη σου. Θα έρθω εναντίον σας Και το υπόλοιπο που θα μείνει, εγώ θα το συνάξω. Και θα επιστρέψω αυτό σε βοσκές χλωερές. σε ύδατα αναπαύσεω. Και θα καρποφορήσουνε γιατί εγώ θα τους δώσω καλό καρπό. Θα καρποφορήσουνε και θα πληθυνθούνε. Και όταν καρποφορήσουνε, πληθυνθούνε, αυξηθούνε, τότε εγώ θα καταστήσω ποιμένες σε αυτά. Και είναι φοβερό γιατί εδώ θέλω να το προσέξουμε. Λέει ας πούμε μια κοπελίτσα μικρή, ένα παιδάκι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι τη μητέρα μου τι μου λέει. Όσε φορέ μου έχει συμβεί αυτό. Ούτε τον πατέρα μου. Όσε φορέ μου έχουν πει, δεν μου τα έχουν πει καλά. Για πε μου, αδερφέ, τι να κάνω εδώ. Και λέω τώρα, τι να κάνω εγώ. Έχει χάσει το παιδί την εμπιστοσύνη των γονιών. Έχει χάσει ο αδελφό την εμπιστοσύνη των αδελφών του πρεσβύτερου. Έχει χάσει η γυναίκα την εμπιστοσύνη του άντρα. Πώ να το ρωτήσω, αφού τι μου λέει δεν είναι σωστό. Αφού κρίνει όχι με δικαία κρίση, όχι κατά το θέλημα του Θεού, κρίνει κατά σάρκα και όχι με δια του πνεύματο του Αγίου. Πώ να πάω να το ρωτήσω. Αλλά και η γυναίκα καταντάει ανόητη. Δεν τα κάνει καλά και όλο λέει, 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 λέει και γκρινιάζει και γκρινιάζει και γκρινιάζει και, και όλο σαν λέει. Και ο άνθρωπο λέει τι να σου κάτι να κάνω κυρία μου φώτισε τη ταλαιπωρεί. Δεν είναι καλοί χριστιανοί αυτοί με ό μικρο Γιώτα. Δεν είναι καλός χριστιανός, δεν είναι καλοί χριστιανοί. Δεν έχουν το πνεύμα του Θεού να τους καθοδηγεί, δεν προσεύχονται. Νομίζω ότι τα ξέρουν, δεν ζητάνε βοήθεια από το Θεό. Και εγώ θα καταστήσω άλλου ποιμένες οι οποίοι θα είναι κατά την καρδία μου, θα του πειμένουν κατά την καρδία μου, σαν να του πειμένω εγώ. Μα γίνεται αυτό, βέβαια γίνεται. Εάν προσεύχεσαι να σε φωτίσει ο Θεό, να σου δώσει σοφία, δεν έχω σοφία, δεν ξέρω τι να κάνω, όλα λάθη κάνω. είναι αδύνατο ο Θεό να προσευχηθεί, να σου δώσει σοφία, αφού δίνει πλουσίω στου ζητούντα και δεν ονειδίζει. Ζήτησε σοφία, τα ζητάμε σοφία από το Θεό και να μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Όλοι μας Και δυνατόν κάθε μέρα Κάθε πρωί Χριστέ μου αυτή την ημέρα δώσε μου σοφία Γιατί αν έχεις σοφία θα σε χρήσιμος Αν είσαι άσοφος θα είσαι ζημιογόνος και επικίνδυνος Εγώ λοιπόν θα καταστήσω ποιμένες κάτω την καρδία μου Που θα τους ποιμένουνε με την οδηγία μου Και το αποτέλεσμα Εδώ είναι τώρα τα καλά αποτελέσματα Των καλών χριστιανών. Δεν θα φοβηθούν πλέον και ερώτηση. Σε φοβόνται τα παιδιά σου. Απέτυχες. Με το φόβο κυβερνάς. Απέτυχες. Σε φοβάται η γυναίκα σου. Απέτυχες. Σε φοβάται ο άντρας σου. που μην έρθει και αρχίζει και μιλάει, και μιλάει και μιλάει και μιλάει και ποιος σταματάει. Απέτυχες. Δεν είναι να προκαλεί ο πρεσβύτερος, ο αδελφός να προκαλεί φόβο στον άλλον ε. στον άλλον πρέπει να προκαλεί σεβασμό αγάπη ακόμη και δέος τι καλή αδερφή τι καλός αδελφός είναι αυτός να είναι ανοιχτές οι πόρτες για να σε πλησιάσει να μπορεί να έρθει να σου πει αδερφέ μου προσευχή σου για μένα σε παρακαλώ να μπορεί να έρθει να σου πει τι να κάνω, να είναι ανοιχτέ οι πόρτε τη καρδιά μα. Ξέρετε τι λέει η γραφή, και εδώ να το προσέξουμε. Στην εκκλησία, ο κύριο στην εκκλησία τη Φιλαδελφία λέει προ τον Άγγελο: Επειδή έφυλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, παρόλο που έχει μικρά δύναμη, εγώ έθεσα να προσθέσω θύρα νεογμένη. Τι σε τα πει θύρα νεογμένη, Μπορεί να μπαίνει να βγαίνει όποιο θέλει και να οικοδομείται δεν είναι όρια με σειρματόπλεγμα όποιος πλησιάζει να γρατζουνιέται να μην μπορεί να σε πλησιάσει. Έχει μέλι ο καλός ο ποιμένας. Γλυκένει. Παρηγορεί, ενισχύει. Όταν λοιπόν θα γύρω ποιμένες κατά την καρδία μου δεν θα φοβηθούν πια τα πρόβατα. Ούτε θα τρομάξουν. Ο φόβος είναι ένα μόνιμο συνέστημα αγωνίας. Ο τρόμος είναι ένα ξαφνικό συνέστημα πανικού. Τρομοκράτης είσαι. Ο Θεός να μας φυλάει αδερφοί. Τους τρομοκράτες φοβόμαστε. Γιατί δεν λογαριάζουνε. Κάνουν ό,τι θέλουν κατά το συμφέρον τους, κατά τη γνώμη τους, κατά το φανατισμό τους. Μη γέννητο. Δεν θα φοβηθούν ούτε θα τρομάξουν. Ούτε θα χαθούν πλέον, θα εκπλήψουν. Δεν θα απομακρυνθούν, δεν θα διασκορπιστούν, διασκορπιστούν, δεν θα πλανηθούν. Αλλά αντιθέτω θα είναι στην υγιένουσα διδασκαλία, θα είναι μαζεμένα γύρω από τον πειμένα τα πρόβατα της βοσκής του Θεού, θα τρέφονται, θα ποτίζονται, θα γιατρεύονται, θα περιθάλπτονται ότι κάνει ο Χριστός. Και πώς θα γίνουν αυτό. Το ερώτημα είναι τώρα πώς θα γίνω έτσι. Γιατί ποιος από εμάς δεν θέλει να είναι ένας τέτοιος ποιμένας. Ένας τέτοιος αδελφός, ένας τέτοιος χριστιανός, ένας τέτοιος σύζυγος ή μια τέτοια σύζυγος ή μια τέτοια αδελφή. Ποιος δεν θέλει από εμάς όλοι μας το θέλουμε πολύ πως θα γίνει αυτό πως θα γίνει να είμαστε δηλαδή καλύπημένες και όχι αχροί άχρηστοι άθλοι πω, πω, πω για σκέψου να έρθει ο Θεός και να σε πει να καταλάβεις να σε πει ο αδερφός εσύ είσαι άθλιος παρηγορητής εσύ δεν είσαι για να παρηγορήσεις εσύ να βουλιάζεις πως θα γίνει αυτό να φέρει καινούριου ποιμένες, να είναι κατά την καρδία μου, να πιμένουνε κατά την καρδία μου, να μην προκαλούν φόβο, να μην προκαλούν τρόμο, να μην προκαλούν διασκορπισμό, να μην προκαλούν πλάνες. Και λέει ο Κύριος, «Ειδού έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, και εγώ θα αναγύρω εις τον Δαβίδ, βλαστών δίκαιων, και βασιλεύσει θα ευασιλεύσει και θα ευημερήσει και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη επί της γης. Μία είναι η λύση. Να έρθει αυτός τον οποίο ο Θεός στέλνει, ο Ιησούς Χριστός, και να αναλάβει τη δουλειά σου. Και προσέξτε, λέει ο Χριστός, εδώ στη γη, τον καιρό της αρκώς του, Εμένα με απέστειλε ο πατέρας, εκ του πατρός εξήλθων. Και δεν πρόκειται να λέω άλλα από αυτά που μου λέει ο πατέρας. Και δεν πρόκειται να κρίνω άδικον κρίσιν γιατί κρίνω κατά το θέλημα του πατέρα. Και τα έργα μου τα οποία κάνω δεν τα κάνω εγώ, ο πατέρας μου τα κάνει. Γιατί εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Εγώ είμαι στον πατέρα μου και ο πατέρας μου σε μένα. Και δεν ήρθα για να κρίνω, αλλά για να σώσω. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά να υπηρετήσω. Και πώς θα καταφέρνω εγώ, γιατί ο πατέρας μου είναι μέσα μου και εγώ μέσα σε αυτόν. Γιατί εγώ είμαι ένα με τον πατέρα μου. Και συνεχίζει. Όπως εμένα ο πατέρας μου απέστειλε και έμεινε μέσα μου και εγώ μέσα σε αυτόν και έμεινα στην αγάπη του και, μέ και μένω στην αγάπη του έτσι κι εγώ σας στέλνω. Όπως ακριβώς με έστειλε ο πατέρας μου, έτσι σας στέλνω. Γι' αυτό πρώτον, μείνατε εν εμεί κι εγώ εν ημίν. Οι λόγοι μου ας μένουν μέσα σας και ας κατοικεί ο λόγος μου μέσα, μέσα σας. Να κατοικείτε, να, να μένετε στην αγάπη μου όπως εγώ μένω στην αγάπη του πατέρα. Και αν θέλετε να είμαι φίλος σας πρέπει να κάνω τόσα εγώ σας παραγγέλλω και ταύτα σας παραγγέλλω αγαπάτε αλλήλους αυτή είναι η ζωή του χριστιανού αλλά δεν μπορεί να γίνει ο χριστιανός έτσι εάν δεν ζητήσει βοήθεια εάν δεν έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα του εάν δεν κατοικήσει ο Λόγος του Θεού μέσα στο χριστιανό Εάν δεν κατοικήσει ο Χριστιανός μέσα στην αγάπη του Χριστού Εάν δεν κάνει όσα μας παραγγέλει ο Πατέρας Ο Χριστός συγγνώμη να αγαπώ μεν αλλήλους. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να γίνω εκτελεστής του Λόγου του Θεού Είναι αδύνατον Αλλά μπορώ να γίνω εκτελεστής του έργου του Θεού Έτσι όπως ο Θεός με οδηγεί Δηλαδή Έχω μία τσάντα που ζυγίζει 30 κιλά. Δεν θα πω στην Ανούλα την εγγονή μου που την αγαπάω, πάρτε τη εσύ και εγώ θα προχωράω και εσύ κουβάλα. Αλλά εγώ θα την πάρω την τσάντα και θα την κουβαλήσω και θα αφήσω την Ανούλα ελεύθερη. Και αν εγώ έχω αυτή την σοφία σαν παππού, σαν πατέρα, να παίρνω εγώ αυτά που δεν μπορεί ο άλλο να παίρνει, που δεν μπορεί το παιδί μου, που δεν μπορεί το εγγονάκι μου, πόσο μάλλον ο Χριστός. Αλλά για να μπορέσω εγώ να πάρω και να ελαφρώσω την ανούλα, τη γυναίκα μου, την κόρη μου, την αδερφή μου, τον αδερφό μου, πρέπει να είναι μαζί μου. Πρέπει να είναι κοντά μου. Και μάλιστα να είναι και ταπεινή. Μην Δεν μπορώ εγώ, άσε με, εγώ μπορώ. Να πάρω να σε βοηθήσω, όχι, όχι, άσε με, εγώ μπορώ. Και εντάξει από ευγένεια, αλλά όχι από υπερηφάνεια. Για να έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα το έργο μας πρώτον να είναι επιλεγμένο για τις δυνατότητές μας μόνο αν είμαστε κοντά στο Χριστό και μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αλλά και το έργο που είναι στις δυνατότητές μας για να το κάνουμε καλά μόνο αν είμαστε κοντά στο Χριστό μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει άρα λοιπόν η ζωή μας εξαρτάται από το πόσο κοντά είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Από το πόσο κατοικεί μέσα μας ο Χριστός και κατοικούμε μέσα στο Χριστό. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Εάν ο Χριστός δεν κατοικεί μέσα σου και εσύ δεν κατοικείς μέσα στο Χριστό, μην νομίζεις ότι μπορείς να πετύχεις να κάνεις τίποτα. Και ο Χριστός πότε φεύγει. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου αλαζονεύεται, υπερηφανεύεται όταν η καρδιά του ανθρώπου σκληραίνει. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και ένα τόπο, αλλά και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Θέλεις να είναι ο Χριστός κοντά σου πάντοτε. Να είσαι έτοιμος εύκολα, άμεσα, να ζητά συγγνώμη. Συγχώρεσέ με Κύριε. Συγχώρεσέ με αδερφέ μου. Έκανα λάθος. Και αν έχει ο αδελφός σου κάτι με σένα να πηγαίνεις να τακτοποιήσει γρήγορα. Και αν έχεις εσύ κάτι με τον αδελφό σου να πηγαίνεις να τακτοποιήσει γρήγορα. Γιατί μας δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο αδελφός μας. Μας ενδιαφέρει και αυτό, αλλά πρώτα μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Χριστός με μας. Θέλω να είναι ο Χριστός μαζί μου. Τελεία και παύλα. Θέλω και η γυναίκα μου, ναι, αλλά Χριστό θέλω. Γιατί αν είναι ο Χριστό, τότε όλοι με Αλλά αν δεν είναι ο Χριστό, όλοι θα φύγουν. Όλοι θα διασκορπιστούν. Το θέλω πολύ αυτό. Για να μην φεύγει λοιπόν ταπεινό, έτοιμο να ζητήσω συγγνώμη, να μετανοήσω, να επιστρέψω στου ανθρώπου, στο Θεό, έτοιμο γρήγορα να αλλάξω δρόμο. Έτοιμο να συγχωρήσω, Καρδιά συντετριμένη, μακροθ, να, να είσαι, έτοιμος να μακροθυμίσω, έτοιμος να σπλαχνιστώ, έτοιμος να πλησιάσω, να περιθάλψω, πάντοτε έτοιμος γιατί θέλω να είναι ο Χριστός μαζί μου. Και κοιτάξτε να δείτε αδερφοί, έτοιμος να ταπεινωθώ, άρα δεν κλωτσάω κανέναν. Ναι. Έτοιμος να συγχωρήσω. Δεν πλανώ κανέναν, ναι. Και έτοιμος να πλησιάσω. Να πλησιάσω να μπω μέσα στην ψυχή του, να φορέσω, λένε οι άνθρωποι, τα παπούτσια του. Να πλησιάσω τον άλλον, να τον αγαπήσω. Ο σύνδεσμος της, τελ... της τελειότητας που είναι η αγάπη. Δηλαδή, ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν σε αγαπάω. Σε συγχωρώ, αλλά δεν σε αγαπάω. Τότε είναι μάταια όλα αυτά. Ταπεινώνομαι, με, σε συγχω... μετανοώ, σε συγχωρώ, αλλά πρώτα απ' όλα σε αγαπάω. Γι' αυτό μπορώ να σε πλησιάσω και σ' αφήνω να με πλησιάσεις. Και αδελφή αγαπητοί, μη φοβόμαστε να πλησιάζουμε τους Έχει λέει τόσο πολύ να πλησιάζουμε τους ανθρώπους. Μου λένε έχει τόσε πολλέ δουλειέ, τίποτα δεν έχω. Και ντρέπομαι να σε ενοχλήσω, να με ενοχλήσει. Κι εγώ θα σε ενοχλήσω αν χρειαστεί. Ο Χριστιανό δεν για να ενοχλεί. Να ενοχλεί, αλλά τι, με αγάπη. Πλησιάζουμε ο ένα τον άλλον. Βοηθάμε να μα πλησιάζει ο άλλο. Ανοίγουμε τι πόρτε να μα πλησιάσει ο άλλο. Γι' αυτό αδερφοί σας παρακαλώ ανοίξτε τις πόρτες της καρδιάς σας και του σπιτιού σας. Ψάξτε να βρείτε ποιον δεν έχετε φωνάξει να τον υπηρετήσατε. Ακούστε μου που σας το λέω αυτό. Ευαρεστείτε ο Θεός. Εντάξει, αν δεν μπορείς, αν υπάρχει άπιστη σύζυγος, άπιστος σύζυγος, αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν... Εντάξει, άμα δεν μπορείς, δεν μπορείς. Αλλά εφόσον μπορείς, ψάξε να βρεις ποιον δεν έχεις φωνάξει να τον υπηρετήσεις. Να του μαγειρέψεις. να, να, να υπηρετήσει τον αδερφό σου, όπως λέει ο λόγος του Θεού, να του πλύνει τα πόδια. Όχι τα καθαρά. Του καλύψει ανάγκες του. Έτσι θα είναι η αγάπη, θα μένει στην αγάπη του Χριστού και ο Χριστός θα μένει μέσα σου. Θα αναγύρω λοιπόν βλαστών δίκαιων και μάλιστα λέει στην, στο, στο, στον Ισαία τον προφήτη διάβαζα Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ Και κλάδος θέλει αναδύ εκ των ριζών αυτού Ακόμη λέει στον Ισαία Διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών Ως ρίζα από ξηράς γης. Αυτός είναι ο Χριστός Ως τρυφερών φυτών Ως βλαστός δίκαιος δεν είναι ξερό κλαρί, είναι φρέσκο, απαλό, ελαστικό, σκιάζει. Δεν είναι ξερό δέντρο, είναι χλωερό δέντρο. Μάλιστα λέει ο Χριστός, αν στα χλωρά γίνεται αυτό, τι θα γίνει στα ξερά και αποκαλεί τα χλωρά τον εαυτό του. Εσύ, εγώ είμαστε χλωρά δέντρα. Γεμάτα καρπούς, γεμάτα υγεία, γεμάτα ζωή. Που το πιάνεις και δεν σε γρατζουνάει. Έτσι είναι ο Χριστός. Ποτέ κανέναν ο Χριστός δεν έχει γρατζουνήσει. Και ποτέ δεν θα γρατζουνιστείς πλησιάζοντας τον Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς εγώ του Χριστού. Μην έρχεται και σε πλησιάζει κάποιος και βγάζει νύχια και γρατζουνάς. Και ρατίζεις, κλωτσάς. Άνοιξε την καρδιά σου. Άνοιξε το σπίτι σου. Χαμογέλασε. Προσευχή σου να σου γεμίσει ο Θεός την καρδιά αγάπη δια πνεύματος Αγίου. Να βρει ανάπαυση ο άνθρωπος. Γιατί σε ένα ξερό δέντρο τα πουλιά δεν βρίσκουν ανάπαυση, σε ένα χλωρό δέντρο τα πουλιά βρίσκουν ανάπαυση, να βρίσκει ανάπαυση. Πολύ σημαντικό αδερφοί αγαπητοί, αυτός που είναι δίπλα σου να αναπαύεται σε σένα. Όχι να κλαίει, όχι να φοβάται, όχι να αγωνιά, όχι να ανησυχεί. Αυτά είναι φρονήματα του κόσμου που προσπαθούν να διατηρήσουν την ειρήνη με τους εξοπλισμούς με το φόβο. Οι άνθρωποι λένε τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά σου για να είμαστε αγαπημένοι. Ε, δεν γίνεσαι έτσι αγαπημένος. Αγαπημένος γίνεσαι όταν καλύτερα προσφέρεις παρά δίνεις, παρά παίρνεις. Δεν θα τα αποδώσουμε στο κακό κακό. Μα ξέρεις τι είναι, τι στριμμένος είναι. Εμείς στο κακό, θα νικάμε το κακό με το αγαθό. Θα το νικάμε όμως. Πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Θα νικάμε το κακό δια του αγαθού. Βλαστός δίκαιος, βασιλεύς. Ξέρετε θα πει βασιλεύς. Βασιλεύει. Κυβερνάει. Έχει εξουσία, έχει δύναμη. Και ποιον άλλον να έχουμε βασιλιά, αδελφοί, αγαπητοί, από τον Χριστό στη ζωή μας. Βασιλιά. Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, είχα γνωρίσει μια γιαγιά στο στρατόνι, είχε φύγει τώρα στον Κύριο. Και έπαιρνε και προσευχότανε και έβγαινε μέσα από την ψυχή της η κραυγή. Βασιλιά μου, πόσο χαιρόμουν να την ακούω. Το έλεγε στο Χριστό. Βασιλιά μου. Άλλη μια φορά είχε έρθει μια αδερφή πιστή. Αυτά είναι για μένα εμπειρίες που δεν ξεχνιόνται, η οποία ήταν προ Χριστού, ε, κομμουνίστρια και μάλιστα είχε βγει στο Αντάρτικο και τε σκληρή γυναίκα. Και μπήκε στην εκκλησία και την ακούω και λέει «Βασιλιά μου». Στην Ελλάδα, αδερφή, έγινες βασιλικιά. Ήταν αριστερή. «Ναι» μου λέει, αδερφέ του μεγάλου το <laughs> Κύριε Θεέ μου, είναι βασιλιάς ο Χριστός στη ζωή μας είναι βασιλιάς τον προσκυνούμε, τον λατρεύουμε τον σεβόμεθα, τον αγαπάμε τον υπακούμε, υποτασσόμεθα του δίνουμε τη δόξα του ανήκει είναι βασιλιάς βασιλέων κύριος κυρίων και εγώ θέλω να είμαι λαός του πρόβατο της βοσκής του και ούτε θέλω να έχω άλλον άνθρωπο βασιλιά αλλά ούτε θέλω και να βασιλεύω σε ανθρώπους. Τώρα φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο. Αυτό σημαίνει έχω βασιλιά. Δεν κάνω βασιλιά μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, το πρεσβύτερο, τον πιμένα. Ούτε θέλω να βασιλεύω στους ανθρώπους που μου έχει δώσει ο Θεός. Να υπηρετώ θέλω. Και ο Θεός αυτό θέλει. Να βοηθάω, να περιθάλτω. Δεν θέλω να είμαι βασιλιάς, ούτε θέλω να έχω βασιλιά. Θέλω να είμαι λαός του Χριστού, πρόβατο του Χριστού και βασίλειον ιεράτευμα και έθνος Άγιον. Αυτό θέλουμε, αμήν αδερφοί. Θα βασιλεύσει σε αυτούς που τον θέλουν βασιλιά. Θα ευημερήσει. Ξέρεις θα πει να ευημερεί ο Χριστός στη ζωή μας να ευημερεί ο Χριστός στην Εκκλησία Του, να δοξάζεται, να υψώνεται. Και γιατί ο βασιλιάς αυτός τα καταφέρνει, διότι εκτελεί κρίση και ο δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Είναι δίκαιος. Δεν είναι προσωπολήπτης. Όποιον, όποιος άνθρωπος τον επικαλείται, ο Θεός τον ευλογεί και τον σώζει. Δεν λέει εσύ είσαι πιο πλούσιο, σε σένα, με σένα θα είμαι. Είσαι και πιο ικανό, πιο καταφερτζή, πιο ε, ό,τι θέλει, πιο καλό μαθητή. Με σένα είμαι. Δεν προσωποληπτεί. Αλλά ούτε κι εμεί πρέπει να προσωποληπτούμε. Αν θέλουμε να μοιάζουμε του μεγάλου βασιλιά. Εν τες αυτού αν δηλαδή μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία, βασιλεύει ο Χριστός, εν τις μέρες αυτού ο λαός σώζεται και κατοικεί εν ασφαλεία. Δόξα στο Θεό. Και σώζεται, όχι σωθηκά, σώζομαι. Πάντοτε σώζομαι. Κάποιος με σώζει, με λυτρώνει, με βοηθάει. Και κατοικώ με ασφάλεια. Είμαι ασφαλής γιατί με υπερασπίζεται ο μεγάλος βασιλιάς. Και αυτά είναι το πλεονεκτήματα των καλών χριστιανών, των καλών ποιμένων, των ανθρώπων που αγαπάνε τον Χριστό. Σώζονται και κατοικούν σε ασφάλεια. Δεν υπάρχει κίνδυνος για αυτούς και δεν υπάρχει δυσκολία που δεν αντιμετωπίζεται από τον Χριστό. Και θα σε σώζει και θα σε υπερασπίζεται και θα είσαι σε ασφάλεια. Δια τούτο, ειδού έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και δεν θα λένε πια οι άνθρωποι, ο λαός Ισραήλ, ζει ο Κύριος σώστης, ανοίγαγε τους Ιούς Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, αλλά θα λένε ζει ο Κύριος ο οποίος ανοίγαγε και έφερε το σπέρμα του οίκου του Ισραήλ από τις γης του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχα εκδιώξει και βρέθηκαν σε αιχμαλωσία» για να κατοικήσουν στη γη αυτή. Το τελικό αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι ο Θεός θα σώζει και θα προσθέτει. Και θέλω πριν κλείσουμε να διαβάσουμε ένα ωραίο ψαλμό, αν τον βρω, είναι στη σελίδα 576, που έχει άμεση σχέση με την επιστροφή, ώστε δεν θα λέμε δόξα στον Κύριο που μας αναγέννησε, αλλά θα λέμε δόξα στον Κύριο που μας επέστρεψε και μας επιστρέφει. Γιατί, γιατί η καρδιά μας φεύγει και όχι μόνο εμάς και όλους τους άλλους. Και χαίρομαι όταν βλέπω ο Θεός να επιστρέφει ανθρώπους από μακριά απ' έξω από τον κόσμο. Ό,τι ο Κύριος επανέφερε, Ψαλμός Ροκάπα Σίγμα 126, Στη σελίδα 576, ψαλμός 126, σελίδα 576. Όταν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Ιών, είμαι θα όσοι ενηρευόμενοι. Τότε ενεπλίστη το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Μεγαλία έκαμεν ο Κύριος δι' ενεπλήστημεν ενεπλίστη μεν χαράς. Όταν ο Κύριος, ο βασιλιάς, επέστρεψε, επανέφερε τους εχμαλώτους, Τότε εμεί τα χάσαμε για τα μεγαλεία που έκανε ο Θεό. Και αυτόν τον έσωσε, και αυτόν τον επέστρεψε, και αυτόν τον ευλόγησε. Τι κάνει, κύριε μου, αυτό θέλουμε. Αλλά πότε συμβαίνει αυτό, όταν στη ζωή μα βασιλεύει ο Χριστό. Και όταν εμεί είμαστε και ανήκουμε στο μεγάλο βασιλιά. Κατοικεί μέσα μα ο Χριστό και εμεί κατοικούμε μέσα στο Χριστό. Κατοικεί ο λόγο του Χριστού μέσα μα. Κατοικούμε μέσα στην αγάπη του Χριστού και είμαστε φίλοι του γιατί αγαπούμε να λύλους με τη χάρη του Χριστού. Και είμαστε εκτελεστές έργου. Ό,τι μας λέει, ζητάμε βοήθεια να το κάνουμε. Και όταν προχωράμε, δεν προχωράμε με τη δική μας σκέψη και λογική, αλλά με προσευχή, με οδηγία Πνεύματος Αγίου και με διδασκαλία από τον Χριστό. Μετά από αυτό παίρνει θάρρος ο χριστιανός, όταν βλέπει και κάνει έργα ο Θεός στη ζωή του. Και τι λέει πια, επίστρεψον κύριε όλους τους εχμαλώτους, επεκτείνονται τα όρια. Τα μένω πίσω λησμονών, είδε τα έμπροστεν επεκτηνόμενος, τρέχω εγώ. Για να λάβω το βραβείο της Ανοκλήσεως. Ποιο είναι το βραβείο της Ανοκλήσεως. Να εισέλθουμε πλουσίω με καρπό πολύ στον ουρανό. Όταν βλέπουμε λοιπόν και επιστρέφει και σώζει Παίρνουμε θάρρο και φωνάζουμε όλου του εχμαλώτου επίστρεψε τον κύριε και μάλιστα με αποκάλυψη, ω χυμάρου εν τον νότο. Και τι είναι ο χύμαρο. Χυμάρο είναι ένα ποτάμι που δεν είναι ποτάμι. Εκτό και αν βρέξει κατακλυσμιαία. Αν γίνει η αν ανοίξει του καταράκτε του ουρανού ο Θεό, τότε δημιουργούνται χύμαροι και σαν του χύμαρου του νότου. Προσευχόμαστε εμείς και λέμε όπως δημιουργήθηκαν οι χήμαροι του Νότου εκ του μηδενός επειδή άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού έτσι Κύριε Θεέ μου να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού να εκχέεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ώστε σαν τους καταράκτες του Νότου να επιστρέψουν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. <Κι> Αλληλούια. Έχουμε θάρρος τώρα γιατί βλέπουμε να ενεργεί ο Θεός. και προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Οι σπήρωτες με τα δακρύων εναγαλιάσει θα θερήσουνε. Όποιος εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, αυτός βεβαίως θα επιστρέψει να εναγαλιάσει βαστάζοντας τα χειρόβολα αυτού. Μας παίρνω και κλαίω, βέβαια. Μάμα όταν ήμουν μικρός, ο σπόρος ήταν πολύ πολύτιμο πράγμα. Δεν υπήρχε πολλή. Τρώγαμε και ότι έμενε Και το φύλαγε ο πατέρας μου για σπορά Δεν θα έρθει ο καιρός σποράς Ήταν πολύτιμο ο σπόρος Και όταν έσπερνε Όλοι, δεν λέω για τον πατέρα μου, όλοι προσεύχονταν Κύριε βρέξε τώρα Γιατί αν δεν πήγε, ασ... πήγε μάταια ο σπόρος Χάθηκε Και κλαίγανε για να μην χάσουν τον σπόρο. Γιατί καλύτερα να τον κρατάγανε και να τον τρώγανε, θα είχαν να φάνε λίγε μέρε αργότερα, παρά να σπείρουν και να μην βρέξει ο Θεό. Πολύτιμο ο σπόρο. Και γιατί είναι πολύτιμο ο σπόρος Γιατί θέλουν να καρποφορήσει. Γιατί είναι πολύτιμη η καρποφορία, Γιατί ζούνε από αυτή. καρπό, θέλουμε καρπό, κύριε. Να σπείρουμε και να θερήσουμε. Όχι να σπείρουμε και να είναι ξερά μετά γιατί δεν έβρεξες. Άρα λοιπόν έχουμε πολύτιμο σπόρο αδελφοί. Πολύτιμο σπόρο. Αλλά για να καρποφορήσει πρέπει να βρέξει από πάνω. Γιατί αν δεν βρέξει από πάνω δεν υπάρχει αύξηση. Όταν λοιπόν σπέρνουμε θα κλαίμε. Κύριε μην πάει άσκοπα αρέσει όταν πηγαίνουμε, μου λέει Άννα, προσευχόμαστε και λέει Κύριε να μην είναι μάταιη αυτή η επίσκεψη, Αλλιώ να καθίσουμε σπίτι μας. Θέλουμε όπου πηγαίνουμε να βρέχει ο Θεός μετά. Ό,τι λέμε να βρέχει ο Θεός μετά. Ό,τι κάνουμε να βρέχει ο Θεός μετά. Για να πιάσει και να καρποφορήσει και να απολαύσουμε τους καρπούς αλλά για να βρέξει ο Θεός πρέπει να προσευχηθούμε με δάκρυα αδερφοί ενθέρμως πολύ ισχύει η δέηση του ειδικαίου ενθέρμως γεννομένοι με θέρμη να προσευχόμαστε όχι θα πάμε γιατί είμαστε πολύ σπουδαίοι και θα μιλήσουμε για τον Χριστό και θα σωθούνε, δεν σώζονται αν δεν βρέξει ο Θεός σωτηρία δεν υπάρχει αν δεν βρέξει ο Θεός δεν φυτρώνει το σπόρος. Και δεν θα βρέξει ο Θεός αν δεν ζητείτε ή ετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι στο χριστιανισμό, στη ζωή του χριστιανού τίποτα δεν είναι εύκολο. Αν και όλα γίνονται κατά χάριν, τίποτα δεν είναι εύκολο. Και λέει μα είναι τόσο αγωνίζεται, τρέχει, τρέχει, τρέχει και δεν έχει ούτε ένα, Καρπό, κάτι να δείξει. Βέβαια, αφού δεν προσεύχεται, αφού δεν, δεν αγαπάει αυτό που κάνει, αφού η καρδιά του δεν χτυπάει, δεν, δεν τρέμει. Θέλουμε ό,τι κάνουμε αδερφοί, αγαπητοί, να το ευλογεί ο Θεός. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να κλάψουμε. Αν δεν κλάψεις, παιδιά, καλά δεν κάνεις. Πού στο Θεό θα κλάψουμε. Όχι θα μυρμυρίζουμε και θα... Γογγίζουμε, Κύριε σε παρακαλώ, τα παιδιά μου, σε παρακαλώ η εκκλησία, σε παρακαλώ ο αδερφός μου, η αδερφή μου. Και τότε ό,τι κάνεις, πέντε ψωμάκια θα πας, θα φάνε όλοι και θα τα ευλογήσει ο Θεός. Δύο-τρία ψαράκια, όλοι θα φάνε γιατί θα τα ευλογήσει ο Θεός. Θέλουμε αδερφοί αγαπητοί να είμαστε καλοί ποιμένες, να είμαστε καλοί χριστιανοί καρποφόρη, αποτελεσματική. Να μην σκορπίζουμε, να μην πλανούμε, ούτε να γρατζουνάμε. Αλλά να αγαπάμε, να περιθάλπτουμε, να οδηγούμε όχι εμείς ο Χριστός και ιδιαιτέρως να προσευχόμαστε ο Θεός να αυξήσει. Γιατί άλλο είναι ο Σπύρον, λέει η Γραφή, άλλο είναι ο Ποτίζον, αλλά ο Θεός είναι ο Αυξάνων αν ο Θεός δεν είναι μαζί σου, μην περιμένεις προκοπή. Εμείς θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Και ο Θεός θα είναι μαζί μας, αν εμείς είμαστε μαζί με τον Θεό. Αμήν.